Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για μένα που δεν τα λέω για πρώτη φορά, αλλά αισθάνομαι πως πρέπει να τα ξαναπώ σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες τώρα, λίγες μέρες πρώτων ευρωεκλογών. Μετά από τόσο καιρό, μάλλον δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ερωτηματικά για μένα και για τις αποφάσεις μου. Αισθάνομαι ότι ακόμα και εκείνοι που αμφισβητούσαν τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκα από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, σήμερα κατάλαβαν ότι έλεγα αλήθειες. Είδαν ότι ο Σαμαράς δεν έκανε καμιά επαναδιαπραγμάτευση. Κατάλαβαν ότι εγκατέλειψε τα ζάπια και ανακάλυψε την κυρία Μέρκελ. Ακόμα και την Εξεταστική Επιτροπή για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο έθαψε. Γιατί έπρεπε καλά και σόνι να γίνει κυβερνήτης με συγκυβερνήτη τον κύριο Βενιζέλο. Ξεπούλησε λοιπόν πολύ φτηνά όλα όσα υποσχεθήκαμε στο λαό και ακόμα χειρότερα ξεπούλησε την ίδια την ψυχή της μεγάλης λαϊκής παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν θα μπορούσα να τα δεχτώ όλα αυτά και δεν θα μπορούσα να παριστάνω σήμερα το χαμογελαστό δήθεν σωτήρα της πατρίδας εάν είχα αφομοιωθεί με το σύστημα της υποτέλειας και της διαπλοκής. Γι' αυτό βγήκα απ' έξω στο δύσκολο αλλά γνήσιο δρόμο της αλήθειας δίπλα στους πραγματικούς αγωνιστές της ζωής, σε εκείνους που με στήριξαν και με εμπιστεύτηκαν και με ψήφιζαν μια ζωή επί 25 χρόνια στη Βουλή. Και αυτοί δεν ήσαν ποτέ οι μεγαλοεργολάβοι, οι μεγαλοπρομηθευτές, οι λαθρέμποροι ή και οι εφοπλιστές. Δεν ήταν η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Φούχτελ. Ήσαν οι απλοί, οι ταπεινοί, οι αγνοί πολίτες. Και σήμερα λοιπόν αγωνίζομαι νύχτα και μέρα για να μην προδώσω την εμπιστοσύνη αυτών των απλών ανθρώπων. Αγωνίζομαι για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία. Αγωνίζομαι για την πατρίδα μου και το λαό της. Και βεβαίως για όλους εκείνους που έστω και μια φορά εμπιστεύτηκαν την παράταξη με την οποία εγώ πολιτεύτηκα, αλλά και εμένα προσωπικά. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ύψιστη τιμή αυτή την εμπιστοσύνη του λαού και μοναδικό αφεντικό μου, τον κυρίαρχο λαό. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, θα συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο στην κάλπη. Όσα εμπόδια και να μας βάζουν. Όταν παρέτε στα χέρια σας το ψηφοδέλτιο της Ένωσης για την πατρίδα και το λαό, θα δείτε μεταξύ των τεσσάρων συναδέλφων και το πρόσωπο το δικό μου στο ψηφοδέλτιο. Τότε, παρακαλώ να θυμηθείτε ότι ποτέ δεν πρόδωσα το λαό. Μου πέταξαν πολλές φορές λάσπη, αλλά πάντοτε βγήκα πεντακάθαρος. Συγκρούομαι με θεούς και δαίμονες, αλλά κανένας δεν με λυγίζει. Και δεν με λυγίζει γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω και τίποτα να φοβηθώ. Γιατί μόνο μου όπλο είναι ο λαός. Καλησπέρα. Και αφού πήραμε μια γεύση, πόσες μέρες μείνανε. Από Σάββατο σε Σάββατο και άντε άλλο ένα Σάββατο. Πω πω. Πέρασαν οι μέρες. Δεν ξέρω πόσες και πόσοι από εσάς τους καλούς, τους πιστούς μας φίλους έχετε συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα η δικιά σας. Ξέρετε, υπάρχουν μερικές στιγμές που ο καθένας από μας πρέπει να πει το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι. Και για μένα ήρθε αυτή η στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω εάν θα μείνω στην κυβέρνηση ή αν θα φύγω. Εάν θα μείνω με την παρέα που μεγάλωσα, που ανδρώθηκα, που πάλεψα, που πολέμησα, που έκλαψα, που γέλασα μια ζωή ολόκληρη. Ή αν θα έπρεπε να κάνω την καρδιά μου πέτρα και να πω ένα μεγάλο όχι σε αυτή την κατρακύλα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα ο ευρωσκεπτικιστής, εκείνος δηλαδή που με πολύ σκεπτικισμό στέκεται μπροστά στην Ευρώπη, αυτή τη γερμανική Ευρώπη που ζούμε, αυτός που μιλάει για την ανατροπή
αυτής της τραγικής κατάστασης που ζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι πληττόμενες χώρες, αυτός αγαπάει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη και ξέρει λοιπόν ότι με την ψήφο του, εάν θέλει να επιζήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να φέρει αυτή την μεγάλη ανατροπή. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και απόψε, πιστοί στο ραντεβού μας, παρότι όπως υποψιάζεστε, ο προεκλογικός πυρετός έχει ανέβει πια στα ύψη. Είναι η τελευταία εβδομάδα για τους υποψήφιους περιφερειάρχες και δημάρχους. Και θα πρέπει όντως η καθεμιά και ο καθένας και εκεί πάλι να σταθεί με περίσκεψη και να αφήσει τους περιττούς συναισθηματισμούς. Εμένα είναι φίλος μου, είναι συγγενής μου, είναι αδερφός μου, είναι εξαδερφός μου, και να σκεφτεί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ποιοι είναι εκείνοι που έχουν πρόγραμμα, ποιοι είναι εκείνοι που πάνε μόνο και μόνο για να βολευτούν οι ίδιοι και ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να σηκώσουν αυτό το βαρύ φορτίο στην πλάτη τους. Όμως, θεωρώ ότι αξίζει αυτές τις τελευταίες μέρες πριν το μεγάλο ραντεβού με την κάλπη, όλοι μας να φέρουμε στο μυαλό μας όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και προπαντός, όλοι εσείς που αποτελείτε εδώ την δυναμική, την μεγάλη παρέα στο Euro Channel, εσείς που ξαναπιάσατε μαζί με μένα το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στην πρωινή ζώνη, όταν κάθε πρωί λέγαμε την καλημέρα μας, όταν κάθε πρωί τα λέγαμε έξω από τα δόντια. Εσείς ζητήσατε και σας ευχαριστώ πολύ να κάνω κάθε εβδομάδα πολλά χιλιόμετρα και μια με το τρένο, την άλλη με το κτέλ, να έχω τη δυνατότητα να σας ακούω με ανοιχτά αυτιά και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στους δρόμους της Δυτικής Μακεδονίας, στους δρόμους όλης της Βορείου Ελλάδος, που λόγω προεκλογικής περίοδου με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, το κόμμα που φτιάξαμε με τον Ψωμιάδη, τον Βίρονα, τον Πολίδωρα και τον Χρήστο το Ζώη, κατεβαίνει στις εκλογές και εγώ ως οφείλω τρέχομε στους δρόμους για να διαδώσω τα μηνύματά μας, αλλά και για να ακούσω τα δικά σας τα παράπονα. Όμως έχω και μια άλλη εγώ προνομιακή μεταχείριση. Να επικοινωνώ με εσάς. Να επικοινωνώ με εσάς εδώ από αυτή τη φιλόξενη συχνότητα κάθε Παρασκευή στις 2:30 και κάθε Σάββατο το βράδυ όπως σήμερα, μάλιστα όταν αυτή η σημερινή εκπομπή επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή πρωί πριν τη Θεία Λειτουργία. Το λέω γιατί μου ζητάτε με email, με τηλέφωνα να σας λέω ποια είναι τα ραντεβού μας, ποιες είναι οι συναντήσεις μας, αφού εδώ εμείς αποτελούμε μια σημαντική δυναμική παρέα. Δεχτείτε το μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που στέλνετε. Ξέρετε πώς επικοινωνείτε. Πέστε το και στους άλλους. Μου κάνουν παράπονα μερικοί ότι δεν μας βρίσκουν, λέει, πάντα στα τηλέφωνα. Όταν τηλεφωνείτε στο σταθμό και ενδεχομένως είτε είναι μια επανάληψη της εκπομπής είτε το τηλεφωνικό κέντρο είναι φορτωμένο, εσείς πάρτε στα τηλέφωνα, είτε στα γραφεία μας εδώ στην Αριστοτέλους 14 στη Θεσσαλονίκη απέναντι από το ΙΚΑ ή στα τηλέφωνα της Αθήνας, τα έχει η οθόνη της τηλεόρασης, πάρτε το στυλό και σημειώστε τα ή στείλτε μας ένα email και τα email μας τα έχετε. Θέλω λοιπόν στον Αλέξανδρο τον Σοφιανίδη που μας έστειλε τις δικές του τις σκέψεις να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, όπως επίσης θέλω τον Δημήτρη τον Βαλασίδη
αξιωματικό, οικονομολόγο. Επίσης να ευχαριστήσω το Χρήστο τον Κουβαρά, τον Εκτάριο τον Πιτσιούγκα, τον Σπύρο τον Μούζιο, την Ελένη την Βασιλακοπούλου, τον φίλο μας τον Αθανάσιο Ψωμιάδη, τον Γιώργο τον Παπαδάκη και τη Ρήγα τη Μαρία, όπου όπως μου λέει κατάθεση ψυχής, μου λέει κύριε Νικολόπουλε, σας κάνω, προτίμησε με φαξ να μας στείλει η Ρήγα η Μαρία τα δικά της, τα παράπονα, την δικιά της, αν θέλετε την κριτική για το κοινωνικό κράτος. Θέλω να πω πριν φύγω από τη ζωή πόσο με ανάγκασαν να νιώθω τόσο άθλια για όλους τους πολιτικούς, για εκείνους που μιλούν για κοινωνικό κράτος. Χαχαχα. Δεν ζητώ ελεημοσύνη, το αυτονόητο ζητώ για τις ειδικές ομάδες. Είμαι όλα τα χρόνια μια γυναίκα που, όπως εσείς λέτε, συντηρεί μια μονογονεϊκή οικογένεια με παιδί που γεννήθηκε με Down. Κι όμως στην εφορία κάνω δήλωση χωριστά σαν φιλοξενούμενη, γιατί η σύνταξή της είναι από το θανόντα πατέρα της. Δεν θέλω να πω τα περισσότερα, αλλά αναφέρθηκα σε όσα μας λέει η Ρήγα η Μαρία, γιατί θέλω να σας πω ότι όλα τα θέματα που στείλατε τα πήγα στη Βουλή εν είδη κοινοβουλευτικής αναφοράς, ερώτησης και επερώτησης. Και χαίρομαι όταν κάποια από αυτά παίρνουν το δρόμο της επίλυσής τους. Ειλικρινά. Και το ξέρετε, γιατί απαντώ σε όλους εσάς ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα για τα καλώς καμωμένα να πω το μπράβο στον όποιον υπουργό, στην όποια κυβέρνηση, πολύ δε περισσότερο όταν οι περισσότεροι εξ αυτών είναι φίλοι μας. Όμως, ξέρετε, φίλος ο Πλάτων φιλτάτη η αλήθεια. Πάνω απ' όλα, αυτή την ώρα είναι η αλήθεια που μπορεί να μας σώσει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το άρθρο του Γιάννη του Πρετεντέρη, που μιλάει για την τζάμπα ψήφο. Είναι το άρθρο του στα νέα και λέει ότι όλοι όσοι θα ψηφίσετε, λέει, σε αυτές τις εκλογές, την Ένωση για την Πατρίδα, τον Πολύδωρα, τον Καμένο, τον Κουβέλη, το Ποτάμι, τους αντιμνημονιακούς με μία λέξη, τότε, λέει, στις 26 Μαΐου εσείς θα πρέπει να απευθυνθείτε στους Νικολόπουλους, στους Πολυδωρέους, στους Καμένους, στον Κουβέλη, στον Ποτάμι, για να σας βρουν κυβέρνηση από τη στιγμή, λέει, που εσείς με την ψήφο σας θα έχετε καταψηφίσει την κυβέρνηση. Τι να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι με ευνηδίασε ο Γιάννης, ο Πρετεντέρης. Δεν ήξερα ότι έπρεπε κιόλας να ετοιμάσουμε την κυβέρνηση για την Κυριακή. Δεν δηλαδή είχα φανταστεί ότι πραγματικά θα το βάζαν στα πόδια τόσο γρήγορα, ότι ο Γιάννης ο Πρετεντέρης, που εκφράζει τη φωνή των κυρίων του, των αφεντικών του, των καλώς εννοούμενων αφεντικών του, δεν ήξερα ότι το πήρανε χαμπάρι, ότι θα πάθουν τέτοιο πατατράκ. Δεν το πίστευα. Γιάννη μου, μας ευνηδίασες. Αν πρέπει όντως να σχεδιάσουμε από τώρα και να ετοιμάσουμε και την κυβέρνηση που θα έχει ο τόπος σε 15 μέρες, θα το κάνουμε και αυτό. Μην ανησυχείς. Βλέπετε, το τέλος, λέει, του Βενιζέλου.
το τέλος του Βενιζέλου. Να το, το τέλος του Βενιζέλου μετά τον εκβιασμό του Βενιζέλου, αφού επιμένει ότι χωρίς το Πασόκ δεν υπάρχει κυβέρνηση και αφού έτσι ομολογεί ότι με τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει τα ποσοστά αυτά. Και έτσι όλα αυτά που μπορεί να λέει, λέγε, πιστεύει ότι με τον πιστόλι στο κρόταφο θα ψηφίσεις εσύ σταθερότητα. Δεν το πιστεύω. Και βλέπετε ότι δεν είμαι ο μόνος που δεν το πιστεύω. Γιατί πραγματικά το δίλημα των ευρωεκλογών σε αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι ένα. Θα συνεχίσει η Ελλάδα και η Ευρώπη στην πορεία που τις έχουν χαράξει ή πρέπει να αλλάξει η ρότα υπό την πίεση της ψήφου των λαών της, της ψήφου του λαού της Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρετε ότι έχει χάσει την όποια σύνδεση είχε με τους πολίτες παντού στην Ευρώπη. Όχι μόνο στις δικές μας, στις πληττόμενες χώρες από την κρίση, όπου το μνημόνιο και η μπότα της κυρίας Μέρκελ βρίσκεται εδώ με τις κατοχικές δυνάμεις. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η μαζική αποχή και η ενίσχυση του ακροδεξιού αντιευρωπαϊσμού, όπως αυτή φαίνεται, εκφράζεται, αναμένεται, προεξοφλείται θα έλεγα, είναι αυτή που στις 25 Μαΐου ακριβώς αυτό θα δηλώνει. Ότι αυτή η ένωση δεν είναι η δικιά μας και δεν μπορεί με τον πιστόλι στον κρόταφο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει και η ίδια ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση και οφείλει και να απολογηθεί, αλλά προπαντός να αλλάξει πορεία, χωρίς όμως να αμφισβητήσουμε αυτό το ευρωπαϊκό μεγάλο επίτευγμα της ενώσεώς μας, γιατί αυτό ήταν ό,τι πιο ανατρεπτικό, ό,τι πιο ριζοσπαστικό συνέβη στην ταραγμένη ιστορία αυτής της γυραιάς Υπήρου. Παραμένει λοιπόν πραγματικά η καλύτερη απάντηση που μπορεί κανένας να δώσει στα χρονίζοντα κοινωνικά προβλήματα. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κανένας να περιμένει ένα καλύτερο κοινό μέλλον σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Δεν μπορεί να θέλει μια Ευρώπη τέτοια που να μας διαλύουν οι λίσταρχοι των αυτοκτονιών. Είναι η Αντιγόνη Καρασάβα, η σύζυγος του Χρήστου Μπελέσκα, και εδώ βλέπετε το διαμέρισμα της οικογένειας στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η φωνή λοιπόν αυτής της γυναίκας που τρέμει, που δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άνθρωπός της, το στήριγμά της, έβαλε τέλος στη ζωή του. Η φωνή της Αντιγόνης Καρασάβα, της γυναίκας του μικροομολογιούχου Χρήστου Μπελέσκα, που αντίκρισε προχτές το βράδυ τον 57χρονο άντρα της κρεμασμένο από δέντρο στο δασίλειο, κοντά στο εξοχικό της οικογένειας στην Σοζόπολη της Χαλκιδικής, δεν μπορεί εμάς να μας αφήνει αμέτωχους. Δεν θέλουμε λοιπόν αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι σίγουρος ότι δεν τη θέλει κανένας. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το παράδοξο που συνέβη σε μια Ευρώπη που οι πόλεμοι, οι διχασμοί, ο εθνικισμός, η τυραννία, το μίσος μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών υπήρχε όλους αυτούς τους αιώνες και μας καταδυνάστευε επί χίλια χρόνια από την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτή εδώ η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ένωσης που θα έφερνε όμως την πρόοδο για όλους, όχι μόνο για τους Γερμανούς, είναι μια ιδέα που μοιάζει με ουτοπική, που μοιάζει με ένα όνειρο και γι' αυτό είναι και τόσο εύθραυστη και γι' αυτό και πρέπει να αγωνιστεί κανένας για αυτή.
Γι' αυτό λοιπόν με το καλησπέρα θέλω να σας πω ότι η έννοια του ευρωσκεπτικισμού δεν ταυτίζεται με την έννοια του αντιευρωπαϊσμού. Δηλαδή κάποιος που βλέπει με έντονο σκεπτικισμό τη σημερινή παρακμή της Ευρώπης επισημαίνει τα λάθη της, ασκεί κριτική, καλόπιστη και παραγωγική και διεκδικεί την ανατροπή της κατάστασης και τη δημοκρατική επανεκκίνηση, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις. Εμείς λοιπόν, όσοι συγκροτούμε αυτό το αντιμνημονιακό μέτωπο, δεν είμαστε αντιευρωπαϊστές. Εμείς που μεγαλώσαμε με αυτή την μεγάλη ιδέα του Εθνάρχη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, κάθε άλλο. Αλλά όσοι σήμερα βρίσκονται στο κουβέρνο, είναι αυτοί που έχουν βάλει δυναμίτη στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μια τέτοια ένωση κανένας δεν τη θέλει. Μια τέτοια γερμανική Ευρώπη κανένας δεν τη θέλει. Και βεβαίως πρώτη και καλύτερη δεν τη θέλουμε εμείς. Δεν θα ξεχνάμε και δεν θα παραλείπουμε να σας λέμε εκείνο που έλεγε ο μακαριστός, ο Χριστόδουλος. Αδέρφια, κοιτάξτε, αγαπούμε την Ευρώπη μια φορά, αλλά την Ελλάδα, την πατρίδα μας, την αγαπούμε 10 φορές. Και πράγματι, αυτό ήτανε η Ευρώπη των εθνών, των λαών, των πολιτισμών και όχι στο μίξερ αυτό που θέλουν να μας βάλουν και όχι προπαντός η Ευρώπη των αγορών που όλα γίνονται για το χρήμα και το κέρδος και για τους δανειστές. Για τους δανειστές όλα θα τα πουλήσουμε. Φίλες και φίλοι, θα έχουμε πολλά να πούμε και στην εκδήλωση, την κεντρική, την τελική, την προεκλογική που κάνει η Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, η Ένωση που ζητάει τη στήριξή σας, που ζητάει την ψήφο σας, την ψήφο τη δικιά σας, όσον θέλετε να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά θέλετε να διώξουμε τον ξένο ζυγό, η Ένωση του Βύρωνα, του Πολύδωρα, του Παναγιώτη, του Ψωμιάδη, του Χρήστου, του Ζώη και του Νίκου, του Νικολόπουλου, σας καλεί από τώρα την τελευταία Τρίτη πριν τις εκλογές να είστε μαζί μας. Να είστε μαζί μας στις 8 η ώρα το βράδυ στην κεντρική προεκλογική μας συγκέντρωση. Εκεί λοιπόν, στο Porto Hotel, θα είμαστε την τελευταία Τρίτη για να δώσουμε μαζί όχι μόνο το ραντεβού της νίκης, αλλά να δώσουμε μαζί τον όρκο εκείνο ότι εμείς μπορούμε να φέρουμε και έχουμε λόγους να φέρουμε την ανατροπή. Μαζί θα είναι όλες οι δυνάμεις. Η πατρίδα του Παναγιώτη του Ψωμιάδη, θα είναι η νέα μέρα του Χρήστου του Ζώη, θα είναι και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Νίκου του Νικολόπουλου. Όλοι οι πυρήνες του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από όλη τη Βόρειο Ελλάδα ήδη έχουν αρχίσει αυτή την δουλειά που θέλει πολλά χέρια, θέλει πολλούς εθελοντές. Και από αυτό εδώ το βήμα, από αυτή τη συχνότητα, καλό και όλους εσάς. Όσοι θέλετε να γίνετε εκλογικοί αντιπρόσωποι, όσοι θέλετε να έρθετε να βοηθήσετε να μοιράσουμε ψηφοδέλτια, όσοι θέλετε να πάτε το μήνυμα της Ένωσης για την πατρίδα και το λαό, πάρτε μας ένα τηλέφωνο, στείλτε μας ένα email. Σας περιμένουμε την τελευταία Τρίτη. Και όσοι θέλετε να παίρνετε την εφημερίδα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εντελώς δωρεάν, κάθε εβδομάδα, μπορείτε να μας στείλετε το email σας, μπορείτε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο για να μαθαίνετε τα νέα μας. Εδώ βλέπετε τα τελευταία φύλλα, σαρώνουν την Ελλάδα, απάντηση για το ασυμβίβαστο. Έχουμε όλες τις δράσεις που παρουσιάζει η δικιά μας η κίνηση, η δικιά σας η ένωση, η δικιά μας η ένωση κάθε εβδομάδα. Και μιας και δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες, φίλες και φίλοι, για να δώσουμε και χρήσιμες οδηγίες, με ρωτάτε αν είναι με σταυρό. Ναι, υπάρχουν ακόμα Ελληνίδες και Έλληνες που δεν έχουν μάθει ότι οι ευρωεκλογές θα γίνουν με σταυρό για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα διορίζανε ανήψα συγγενείς. Τέλος ρε παιδιά σε αυτή την οικογενειοκρατία, την παρεοκρατία. Τέλος τα πριγκιπόπουλα, έλεος. Δεν γεννάνε οι μανάδες, παιδιά.
Πρέπει να είναι ντε και καλά. Για κοιτάξτε λοιπόν τι γινόταν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Μέχρι και φιλενάδες τους κάποιοι βάζανε. Ναι, γιατί τις διορίζανε. Εμείς, φίλες και φίλοι, ζητάμε τη δικιά σας την υποστήριξη. Δεν έχουμε. Με τους νταβατζίδες τους καταγγέλουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι περιμένετε, να κάνω εγώ μηνύσεις στον Μπόμπολα, στο Μελισανίδη και να με υποστηρίξει και να ανοίξουν τα κανάλια. Μα είστε καλά. Μου λέτε δεν το ξέρει ο κόσμος ότι κατεβαίνει η Ένωση για την Πατρίδα. Πώς να το μάθει. Μα γιατί λέει δεν πάτε στα κανάλια. Γιατί μας καλούνε και δεν πάμε. Δεν μας καλούνε. Γιατί δεν μας καλούν. Γιατί αυτοί τα συμφέροντά τους, τα πλούτη τους, τα κέρδη τους, τα καλούδια τους, τα έχουν στηρίξει στο Βενιζέλο και στο Σαμαρά. Κατάλαβες. Όσο πεινάς εσύ και δυστυχάς και λες μέχρι εδώ και μην παρέκει, οι άλλοι λένε όχι, από εδώ και παρέκει. Αυτό δεν λέει ο Βενιζέλος. Και ποιον εκβιάζει ο Βενιζέλος, ρε παιδιά, λέει, ξέρετε, αν δεν ψηφίσετε, θα ρίξω την κυβέρνηση. Σώπα, ρε Βενιζέλε. Σου έχουμε και υποχρέωση δηλαδή, γιατί μας κυβερνάς. Τι λες, ρε μεγάλε. Σώπα, μωρέ, θα τα βάψουμε μαύρα. Γι' αυτό έβγε κακό σήμερα με μαύρα. Και ποιος, τώρα που δεν σε ψηφίζει ο Πασόκος, δηλαδή, ποιος θέλει να σε ψηφίσει. Εγώ, ο Νεοδημοκράτης. Για ποιον το λες δηλαδή να σε ψηφίσουμε. Και αν δεν πάρεις 10%. Είσαι καλά που θα πάρεις 10%. Πού το είδες σε τούτο. 10%. Μα είναι δυνατόν. Και άρα δηλαδή τι θα γίνει. Θα φύγει ο Βενιζέλος, εσείς πιστεύετε. Θα αφήσει το αμάξι των 750.000 ευρώ. Πύραυλο όχι ρε, αμάξι σου λέω. 750 χιλιάρικα εσείς έχετε πληρώσει για να κουβαλάει το τομάρι του ο Βενιζέλος. 750 χιλιάρικα. Θα αφήσει τα καλούδια του Βενιζέλος. Ήρθε προχτές εδώ, λέει, με τους υπουργούς εξωτερικών στο Μέγαρο Μουσικής. Ποιος είναι εκεί πέρα πρόεδρος Κουμαλιαδόρος, ο κουνιάδος του Βενιζέλου. Θα αφήσουν λοιπόν αυτοί όλο αυτό. Μα είσαι καλά. Αν είναι δυνατόν. Ή θα αφήσει. Πώς το είπε, είδα ένα ωραίο, είπε ο Σιμόπουλος, ο φίλος μου, στο Facebook, όσοι μπαίνετε, σχολιάζοντας το Μπουτάρι, λέει, ό,τι του φανεί. Του Λόλο Στεφανή. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή. Θα μου το πούνε αυτό, θα ρωτήσω εδώ πέρα τα παιδιά από το κανάλι, τι σημαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό. Μιας και όμως δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες, πάμε να δούμε τι είπε ο Βίρονας ο Πολύδωρας προχτές στον Νίκο τον Ευαγγελάτο, στο Web TV, γιατί τον φάγανε και τον Ευαγγελάτο από το Sky. Γιατί έκανε και αυτός, έκανε κριτική. Τώρα πρέπει να υπάρχει μόνο φωνία, όχι πολυφωνία. Έχετε θυμηθεί ποτέ σε άλλες εκλογές όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες να στηρίζουν Σαμαρά Βενιζέλο? Το έχετε ποτέ? Εκεί βυθίζονται τα νέα, αν δείτε πόσες χιλιάδες φύλλα χάνουν, και εκεί τα νέα στηρίζουν αυτή εδώ την κυβέρνηση. Το ίδιο το Βήμα, το ίδιο το Έθνος. Εκεί οι στυλοβάτες του συστήματος, οι ηρακλειδείς του θέματος. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Βίρονας ο Πολύδωρας στον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που... Καλησπέρα κύριε Πολύδωρα και καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευαγγελάτο. Θα πω δύο λόγια πριν. Με τον κύριο Πολύδωρα... Χαιρετώ την κυρία Καλογεροπούλου. Το Χατζή όχι. Χαιρετώ τον κύριο Χατζή. Τον κύριο Χατζή τον ξέρω, τον κύριο Χατζή τον ξέρω από την Πάτρα. Ως σοβαρός συγγραφέα της Πάτρας. Εσένα σε ξέρω από το press room όταν ήμουνα. Ορίστε. Λοιπόν, ο κύριος Πολύδωρας... Τιμώ και εκτιμώ βαθύτατα τον κύριο Ευαγγελάτο. Και εγώ κύριε Πολύδωρα... Με συγχωρείτε για τον ευθύ έπαινο, δηλαδή την φιλοφρονητική κουβέντα ευθέως. Δεν συνηθίζονται αυτά, αλλά έχω λόγους. Και θα πω το εξής. Με τον κύριο Πολύδωρα... Το ξέρετε, πολλές φορές έχουμε συγκρουστεί δημοσιογραφικά, έχουμε κάνει συνεντεύξεις με σκληρό πινκ-πονκ. Εγώ θα λέω πάντα για τον Βίρονα Πολύδωρο, ακόμα και όταν διαφωνώ μαζί του, δύο πράγματα. Στο μυαλό μου είναι ένας ευπατρίδης της πολιτικής, με τα σωστά που έχει κάνει ή με κατ' εμέ ή κάποιους άλλους τα λάθη που έχει κάνει, είναι όμως ένας ευπατρίδης της πολιτικής και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Και επίσης είναι και ένας οραματιστής άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Κάποιος μπορεί να έλεγε ότι είναι οραματιστής ακόμα και σε ουτοπικό επίπεδο μερικές φορές. Βεβαίως ο οραματισμός ενέχει και ουτοπία, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει οραματισμός. Αναγνωρίζω την αλήθεια στα λόγια σας,
έστω και αν αυτή με ευνοεί. Διότι... Χωρίς δυσκολία. Όχι, όχι, όχι. Διότι παρέχω ταυτόχρονα και μια αιτιολογία. Γιατί αναγνωρίζω τα λόγια σας, την αλήθεια στα λόγια σας. Διότι από την παιδεία μου ή από το σπίτι μου έχω μάθει να αγαπώ τη διαφωνία. Και τη διαφωνία τη θέλω και την εννοώ, βαθύτατα το πιστεύω, στη σχέση όπως την εισηγείται ο έγελος, θέσεις, αντίθεσης, σύνθεσης. Mm-hmm. Έτσι χαίρομαι και τον πολιτικό διάλογο, έτσι έχω φίλους από όλα τα κόμματα, από όλες τις παρατάξεις. Εδώ που τα λέμε τον τελευταίο καιρό έχουν πολλαπλασιαστεί οι αντίπαλοι μου ή οι εχθροί μου μέσα από το κόμμα μου, αλλά αυτό είναι μια άλλη σχέση. Εννοείται τη Νέα Δημοκρατία. Το πρώην, ναι. Θεωρείτε ακόμα ότι είσαι ένας δημοκράτης, ειλικρινά θέλω να πείτε. Φυσικά. Ναι. Μπορώ να έχει βγάλει κανένας μια μέθοδο Frankenstein ώστε να βγάζει την ιδεολογία του από μέσα, δηλαδή το τσιμπιδάκι, ναι. Το νεύρο, όχι. Γιατί φύγατε. Με διέγραψαν. Εντάξει. Ξέρετε, και εσείς διαφοροποιηθήκατε κάτι... σε ένα θέμα. Και αυτό είναι. Έχω την απορία, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν κάνετε το γιατί. Θα σας πω, εγώ κάνω κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ τώρα. Ενώ, για να είμαστε ειλικρινείς, είχαν υπάρξει μια σειρά από θέματα που ήταν πολύ πιο σοβαρά. Όχι. Δηλαδή το ότι η ελληνική κοινωνία υποφέρει ήταν γνωστό πολύ πριν παραιτηθείτε εσείς. Το βλέπατε, το ζούσατε. Φαντάζομαι σας έπιαναν και σας το έλεγαν. Έτσι δεν είναι. Μη μεταξινομείτε. Είπα την ερώτηση. Δεν έχω αυτή την πρόθεση. Ακούστε να σας κάνω εγώ τη δική μου ταξινόμηση όσον αφορά τις προτεραιότητες πολιτικές. Την είδα την υποφορά. Δεν την ψήφισα ποτέ. Την υποφορά δηλαδή στα πετσοκόμματα, ναι. Στους μισθούς συντάξεις. Αλλά εγώ ξόδεψα τα 2 χρόνια σχεδόν, τον 1,5 χρόνο με κυβέρνηση Σαμαρά, με την εξής δεινή προσωπική μου υπόθεση. Επειδή με είχαν καθαιρέσει από πρόεδρο της Βουλής, ναι. Δεν μπορούσα να αντιδράσω, μήπως σε θεωρείτε ότι η αντίδρασή μου είχε προσωπικά κίνητρα. Το είπανε και αυτό όμως. Το είπαν, ναι. Ναι. Επερίμενα όμως θέμα το οποίο να ήταν τεράστιας ιδεολογικής σημασίας και να αφορά όλο το λαό. Και αυτό ήταν το κρίσιμο, έτσι ταξινομώ τις προτεραιότητες που σας είπα, αυτό ήταν το κρίσιμο θέμα της φορολογίας της κατοχής ακινήτων. Η Γαλλική Επανάσταση, για μένα που είμαι και λίγο θεωρητικός ή ιστοριοδίφης. Το λίγο, καθ' υπερβολή. Ναι. Η Γαλλική Επανάσταση έχει 4 αρχές, ναι. Καθώς ξέρετε. Liberté, Egalité, Fraternité και Propriété. Είναι δηλαδή αστική επανάσταση για την ιδιοκτησία και την υπόσταση της νέας τάξης, της τρίτης τάξης που λέγαμε, είχαμε ευγενής, κλήρο και μια τρίτη τάξη που ήθελε και την ιδιοκτησία. Άρα είναι τα ακίνητα το θέμα σας. Τόση ώρα κοιτάζω τα σχόλια και τα ερωτήματα. Ναι, γιατί... είναι βασικό θέμα. Και αυτό μπορεί τώρα να καταβυθίσει ακόμα περισσότερο τον τόπο. Δεν έχετε προσωπικά με τον κύριο Σαμαρά δηλαδή, αυτό μου λέτε. Δεν έχω φυσικά. Όχι προσωπικά, εννοώ πολιτικά. Όχι, ούτε έχουμε τσακωθεί. Πολιτικά, ναι. Αλλά δεν έχω προσωπικά. Ιδεολογικά δεν έχουμε κανέναν. Δεξιός ή πιο κεντρός. Πιο λαϊκός. Πιο ορθολογιστής. Ναι. Πιο λαϊκός, πιο ορθολογιστής. Εμείς, παραδείγματος χάρη, δώσαμε αγώνα εναντίον των αριστερών. Δεν ξέρω αν είσαστε στην αριστερά. Ήμουν μικρή τότε. Αστεία μου. Για να μην μας πάρει τη γίδα και το χωράφι ο κομμουνισμός. Και δεν το λέω, δεν το λέω για την ηλικία μου, αλλά το λέω για τη θεωρία, πολύ την ιστορία. Πάω τώρα στο εξής. Και ήρθε τώρα ο καπιταλισμός από την πίσω πόρτα με τον Σαμαρά στην γραμμή των Πρόσω να μας κάνει ανέστιους και ακτήμονες. Λέω. Με συγχωρείτε. Όχι, πριν το πείτε, θέλω να πω κάτι το οποίο έπρεπε να έχουμε πει από την αρχή. Ο κύριος Πολύδωρας είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Τις ευρωεκλογές, όχι το κόμμα, κόμμα μας. Που είναι η Ένωση για την Πατρίδα και το λαό. Κατεβαίνετε στις ευρωεκλογές μόνο και έχετε δώσει και μία στήριξη σε κάποια πρόσωπα λίγα. Θα πούμε μετά ορισμένα από αυτά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Πολλά σχόλια και πολλά ερωτήματα, αναμονή, δηλαδή τον περιμένανε.
Κάποιοι του την έχουν στημένη, ναι. Κάποιοι λογική τον αποθεώνουν. Είναι. Αυτό ναι. Το οποίο πολιτική γίνεται είναι. Πάντα. Πολιτική. Ερώτημα λοιπόν το οποίο υπάρχει αρκετά και αυτό είναι και η διαφάνεια του μέσου. Έτσι. Εδώ είναι όλα στον αέρα, όλα φαίνονται. Εδώ είμαστε web, 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 δηλαδή www. Mm-hmm. Αλλά yeah. Στην πρωτοπορία την ελληνική. Και χαίρομαι και συγχαίρω και γι' αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν στο εξής. Ερώτημα που βλέπω εδώ. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσετε στη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά ή με άλλον αρχηγό? Ή τελειώσατε με τη Νέα Δημοκρατία? Το εύκολο είναι με το Σαμαρά αποκλείεται. Και για λόγους εγωισμού. Ναι. Όχι πολιτικά, όχι προσωπικά. Ναι, προσωπικά ναι, ναι. Αλλά ο καθένας έχει και το δικό του κώδικα αξιών, τον προσωπικό. Ναι. Πόσο αντέχω μια βρυσιά, πόσο αντέχω ένα σκληρό τρόπο κλπ. Άρα με Σαμαρά δεν σας ξαναβλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Τώρα, την τύχη της Νέας Δημοκρατίας την ορίζουν άλλοι αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο που ορίζω από τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα που σας είπα προηγουμένως ότι δεν βγαίνει εύκολα, είναι κυταρικό πλέον, το οποίο δεν το εγκαταλείπω. Δηλαδή, γράφω, μιλάω, το σκεπτικό μου όλο, η κοσμοαντίληψή μου είναι τέτοια που την είχα συντεριάσει κατά συνθήκη με ένα κόμμα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λέτε ότι δεν ξαναγυρνάτε με Σαμαρά, αποκλείεται το να ξαναγυρίσετε με μια άλλη ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία? Ή αποκλείεται να γυρίσετε ως συνεργαζόμενος, αν υπάρξει ένα προσκλητήριο κάποια στιγμή που λέει όλοι... Θα το αφήσουμε να το δούμε, δεν προτρέχω, διότι τώρα θέλω να κάνει η Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό το βηματισμό της. Έχουμε κάνει κόπο γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι από καιρό γι' αυτό. Θέλω να σημειώσω ότι... Πριν σας διαγράψει η Νέα Δημοκρατία, το μεθοδεύατε από πριν δηλαδή? Όχι. Τα λέγατε όμως, τις ενστάσεις που είχατε, τις λέγατε μέσα στην Νέα Δημοκρατία ή μία μέρα είπατε όχι, τα κίνητα φεύγω? Τις λέγαμε και τώρα τις λένε οι άνθρωποι, αλλά υπάρχει ένα λατινικό ρητό που λέει «Senatores boni viri, senatus mala bestia». Οι συγκλητικοί καλοί άνδρες, οι σύγκλητος κακών θηρίων. Mm-hmm. Στην εφαρμογή ο καθένας φοβάται να ρίξει την κυβέρνηση. Εγώ παραδείγματος χάρη όταν έκανα την αντίστασή μου, την ένστασή μου για το ιδιοκτησιακό, σας λέω ότι είχα μια διπλή αγωνία που λέει ο λόγος. Πρώτον, μπας και δεν με διαγράψει. Οπότε τι κάνουμε δηλαδή τώρα? Θα πρέπει να ξανακινήσω καινούριο κύκλο ενστάσεων για να... Ναι, ναι. Εντάξει. Πάντως θέλατε να σας διαγράψει. Ναι. Το είχα προαναγγείλει σε άλλες ευκαιρίες. Ναι, ναι. Ευχαριστώ για την τήρηση των πρακτικών. Ναι. Το είχα πει σε διάφορες δημόσιες εμφανίσεις. Το θα κόμμα κάνεις... το οποίο κάνατε όμως κύριε Πολύδωρα. Μισό λεπτό. Νίκο, μισό λεπτό. Και η δεύτερη αγωνία μου ήταν μην βρεθούν 3-4 και ρίξουμε την κυβέρνηση, ούτε άντεχα, ούτε ήμουνα έτοιμος. Ναι. Γι' αυτό χάρηκα που ήμουνα μεμονωμένη περίπτωση, δεν προκάλεσα βλάβη εγώ για να είμαι έτοιμος να αναλάβω και την ευθύνη. Ακριβώς. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τώρα, το κόμμα το καινούριο, η Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, στις πρώτες του καταγραφές εμφανίζεται μεν υπαρκτό, όμως σε χαμηλά ποσοστά. Εντάξει, να σας... δεν βγάζει τη δυναμική, ας πούμε, που έβγαλαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα πω, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο. Έκανα κόπο. Κάναμε κόπο. Τσακίσαμε μικροεγωισμούς. Εγώ, ο Χρήστος ο Ζώης, ο Νίκος ο Νικολόπουλος, ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, και είδαμε με καθαρή ματιά, με καθαρές διόπτρες, ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε την ίδια αντιμνημονιακή βάση, θέλουμε να σταματήσει αυτό το κακό, αντιπροτείνουμε, στύψαμε το μυαλό μας πολύ γρήγορα και φτιάξαμε ένα, εκπονήσαμε ένα σχεδίασμα ενός σχεδίου εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Έχουμε σκέψεις, λειτουργούμε και για το επέκεινα και τώρα στις ευρωεκλογές πάμε περίφημα. Δηλαδή, εκτίθενται οι δημοσκοπήσεις, να έρθω στην ερώτηση του κυρίου Ευαγγελάτου. Εκτίθενται δραματικά. Προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Τι συμβαίνει με δάφτους? Είναι τόσο τρελοί? Διαπιστώνω ότι έχουν κατοχυρώσει τα νότα τους. Διότι όταν θα πιάσουμε εμείς το 10 ή 8% στη χειρότερη, αυτοί θα έχουν ένα καβάτζο, το έχουν δηλαδή σε κάθε φορά, 16, 17, 20, 40. Σαν αποφάσεις τους. Σαν αποφάσεις τους.
Κάνε 25. Δεν δηλαδή πώς θα φύγω. Αν μου επιτρέπετε να σας ακούσω. Όχι, δεν επιτρέπω τώρα γιατί ξέρω την ερώτησή σας. Ποια είναι η ερώτησή μου? Ότι πιστεύεις ότι θα πιάσεις 10%. Πες το, αυτό, πες τώρα που σε τσάχνω, πες το. Κοίτα, είναι έμπειρος, για να το πω. Αλλά επειδή δεν το τσιμπήσαμε, να τελειώσει. Πάντως αυτή ήταν η ερώτησή σας, άμα είσαστε τίμιος μαζί μου. Αυτή ήταν, σας το λέω και εγώ. Και αυτή ήταν. Δεν την κάνεις, αλλά τουλάχιστον να ομολογήσω ότι αυτή θα ήταν. Και αυτή ήταν η δική μου, γιατί... Λέμε λοιπόν τώρα. Έχουν που βασίζεται, 25... αυτό ήθελα να ρωτήσω. Που το βασίζεται, ότι θα... Κάτσε, άστα να τελειώσει και μετά. Μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω, αλλά δεν κάνει, εγώ αυτό συγκρατούμε. Ναι. Όμως, εκτός από τον Βίρονα του Πολίδωρα, με αυτή την καλλιέπεια των λόγων του που παρουσιάζει τις θέσεις της Ένωσης για την πατρίδα και το λαό, έχουμε και τον αντιπρόεδρο. Η Ένωση για την πατρίδα και το λαό, όπως ξέρετε, είναι ένας συνασπισμός κομμάτων και μια συλλογικότητα πολιτικών δυνάμεων και πολιτικών προσώπων. Την Ένωση για την πατρίδα και το λαό την αποτελούμε πάρα πολλές Ελληνίδες και Έλληνες και μαζί τους είμαστε και τέσσερι, ο Βίρονας ο Πολίδωρας, ο Χρήστος ο Ζώης που θα δούμε τώρα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης και η αφεντιά μου. Εμείς λοιπόν οι ταπεινοί, οι τελευταίοι που δεν μας παίζει κανένα σύστημα που δεν θέλει να μας βλέπει το κατεστημένο και δεν θα μας καλέσει καμία τηλεοπτική περσόνα, εμείς κάνουμε τον αγώνα μας. Με την πίστη μας, τα ιδανικά μας, με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βεβαιότητα ότι θα έρθουν έτσι τα πράγματα που θα τρίβουν τα μάτια τους το βράδυ των ευρωεκλογών. Θέλω λοιπόν να επανέλθω, γιατί παίρνετε τηλέφωνα και ρωτάτε, θα έχει σταυρό? Ναι, έχει σταυρό αυτή η ευρωεκλογή. Έχετε 4 σταυρούς δικαίωμα να βάλετε. Και βεβαίως εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Μπορεί να είναι η γυναίκα μου, η Αναστασία Μανολοπούλου Νικολοπούλου, με αυτό το επίθετο, με τα 2 επίθετα θα τη βρείτε στο ψηφοδέλτιο. Και δεν είναι μόνο η Αναστασία Μανολοπούλου Νικολοπούλου, είναι ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης. Εδώ, ο δικός σας άνθρωπος, τον έχετε ψηφίσει τόσες και τόσες φορές, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, ο Χρήστος ο Ζώης, και έχετε 4. Είναι και ο Μάριος ο Ευθυμιόπουλος, ένα νέο παιδί εδώ από τη Θεσσαλονίκη, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Συγγνώμη, είναι πολύ από τη Μακεδονία, αλλά είναι όλοι τους 42 και ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Και σε εσάς μένει να βάλετε σταυρό, να μην βάλετε σταυρό. Έγκυρο είναι το ψηφοδέλτιο και αν δεν βάλετε σταυρό. Εκείνο όμως που κυρίως θέλω να σκεφτείτε είναι ότι σας δίνεται μια δυνατότητα, και γι' αυτό είναι η Ένωση για την πατρίδα και το λαό, για να εκφράσετε τη δικιά σας διαμαρτυρία, για να έχετε μια δημοκρατική διέξοδο. Για να μην μου πείτε, μα εγώ είμαι νεοδημοκράτης και δεξιός και είμαι και αντιμνημονιακός και θέλω να διαμαρτυρηθώ, τι να κάνω? Δεν μπορώ εγώ να ψηφίσω ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΜΥΡΙΖΑ, ούτε εκείνο. Έλατε εδώ. Εμείς τι είμαστε οι 4 αυτοί που είδατε? Τι είναι, δεν μας ξέρετε? Δεν μας ξέρετε από παιδιά? Εμείς δεν είμαστε σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας? Αλλά θέλουμε αυτή την περηφάνεια αυτής της μεγάλης λαϊκής πατριωτικής παράταξης. Τα ιδανικά, τη δάδα, να κρατήσουμε αναμένη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια. Αλλιώς θα μπορούσα εγώ τώρα να είμαι στα ωραία γραφεία, τα υπουργικά. Να μην έρθω με το τρένο. Να μην φύγω με το κτέλ. Δεν θα μπορούσα. Να είναι 2 ζητάδες μπροστά, 2 ζητάδες πίσω. Να το 100 από εδώ, να κλείνουν οι δρόμοι. Αλλά
θα νιώθα ότι είχα προδώσει εσάς. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος ο Ζώης σε μια κοινή συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε παρουσιάζοντας το περιεχόμενο της δικιάς μας πρότασης και λέγοντας γιατί σας ζητάμε τη βοήθειά σας. Ζητάμε, αν εσείς θέλετε πραγματικά, η Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό το βράδυ της Κυριακής να αποτελεί την εναλλακτική και προπαντός την αναγέννηση της κεντροδεξιάς, είναι στο χέρι σας. Για θυμηθείτε τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ, τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% όταν έφυγε ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε την εναλλακτική αμέσως, γέννησε την εναλλακτική λύση του σάπιου ΠΑΣΟΚ που έπρεπε να σβήσει. Και έσβησε. Εμείς δεν θα έχουμε άλλη εναλλακτική. Σας τη δίνουμε την εναλλακτική. Ελάτε εσείς να το κάνετε δυνατό. Ελάτε εσείς με την ψήφο σας. Ελάτε εσείς με τη συμμετοχή σας. Να έχει και η κεντροδεξιά λαϊκή πατριωτική παράταξη τη δικιά της εναλλακτική. Να έχουν οι άνθρωποι της κεντροδεξιάς, εκείνοι που θέλουν να σκοτώσουν το κτίνος του μνημονίου, μια εναλλακτική λύση. Εμείς είμαστε η εναλλακτική λύση, γιατί αμέσως μετά τις εκλογές, ξέρετε τα γκάλο, σας τα πάνε τα νέα. Μείνετε μαζί μας, θα σας πω για αυτά, αφού πρώτα ακούσουμε τον Χρήστο τον Ζώη. Η Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό, στην οποία συμμετέχουμε από κοινού με τον Βίρονα Πολίδωρα, τον Νίκο Νικολόπουλο και τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, αγωνίζεται πόρτα-πόρτα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, για να επικοινωνήσει με τον ελληνικό λαό την ανάγκη της συμμετοχής του, της μαζικής του συμμετοχής στις κάλπες των ευρωεκλογών. Γιατί από αυτή την κάλπη πρέπει να βγει ένα καθαρό μήνυμα. Μήνυμα προς την κυβέρνηση, ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν μπορούμε να ματώνουμε και οι θυσίες μας να πηγαίνουν χαμένες, να πηγαίνουν στράφη. Απαιτούμε αλλαγή πολιτικής. Μήνυμα προς τους δανειστές μας, ότι ζητούμε με την ψήφο μας, την καταδικαστική ψήφο απέναντι στα μνημόνια, δραστικό κούρεμα του δημοσίου χρέους, για να μπορέσουμε με αξιοπρέπεια να εξυπηρετήσουμε το υπόλοιπο και ταυτόχρονα να θέσουμε τις βάσεις για μια ανάπτυξη που είναι απαραίτητη για την επιβίωση της χώρας αλλά και των πολιτών της. Μήνυμα για να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες με την ψήφο μας ότι είμαστε όρθιοι, ότι όσο και αν έχουμε υποστεί τις συνέπειες αυτής της άδικης μνημονιακής πολιτικής, μπορούμε ακόμα να είμαστε περήφανοι. Γιατί ερχόμαστε από πολύ μακριά οι Έλληνες και έχουμε σκοπό να πάμε πιο μακριά. Γιατί έχουμε μια ιστορία θυσιών. Θυσιών και αίματος που μας ενώνει με την Ευρώπη. Και ουδής μπορεί να απαξιώνει το ρόλο μας, την ιστορία μας και την προσφορά μας. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη των εθνών, για μια Ευρώπη των λαών, για μια Ευρώπη όπου όλα της τα μέλη είναι ισότιμοι εταίροι. Αγωνιζόμαστε στην πραγματικότητα ως οι πιο ρομαντικοί εραστές και φίλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντηρήσουμε το πνεύμα της Ευρώπης όπως την συνέλαβαν και την έθεσαν σε εφαρμογή οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγωνιζόμαστε και πρέπει και οι Έλληνες με την ψήφο τους να μας επιτρέψουν να πετύχουμε για να μην καταστεί η Ευρώπη ένα εργαλείο της γερμανικής ηγεμονίας, της περαιτέρω κατήσχησης έναντι των υπόλοιπων εθνών της Ευρώπης, για να μην καταλήξει τελικώς η Ευρώπη να γίνει αυτό
που θέλησε και δεν πέτυχε με δύο παγκόσμιους πολέμους στο παρελθόν αυτή η μεγάλη χώρα. Να είναι μια Ευρώπη ισότιμων εταίρων, μια ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται ψήφος ισχυρή στα κόμματα τα αντιμνημονιακά, στα κόμματα τα οποία λένε όχι στην Ευρώπη όπως εξελίσσεται, ψήφος για την Ένωση, για την πατρίδα και το λαό. Μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας ευχαριστήσω όλους για την ανταπόκριση, την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τα καλά σας λόγια, για αυτήν εδώ την εκπομπή, την εκπομπή που ξαναβρήκαμε έτσι, την επαφή μας. Αυτή που έλειπε σε εσάς, έλειπε και σε μένα, δεν σας κρύβω, όταν βία σας αποχωρίστηκα και μου λείψατε εκείνο το πρωινό που πέταξα τα μικρόφωνα στον αέρα. Γιατί δεν ήθελα να γίνω ένας σαν όλους τους άλλους. Γιατί δεν ήθελα να συμβιβαστώ όπως δεν θέλησα να συμβιβαστώ και τότε που ο Αντώνης ο Σαμαράς μου ζήτησε, όντας στο Υπουργείο Εργασίας, σαν θα έρθει η Τρόικα, να την υποδεχτεί ο Γιάννης ο Βρούτσης, εγώ και οι υπόλοιποι, όντας τα τέσσερα. Εσείς τι θα κάνατε? Θα γονατίζατε? Τώρα θα γονατίσετε? Εγώ απάντησα. Και απάντησα έμπρακτα. Και το πληρώνω αυτό. Εσείς? Είναι η ώρα για το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι, το δικό σας τώρα. Ο καθένας μας κάποιες στιγμές πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Να πει το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι. Φίλες και φίλοι, θέλω να είστε καλά ενημερωμένοι. Θέλω από αυτό εδώ το κανάλι που δεν έχει συμφέροντα να ακούτε μόνο την αλήθεια. Και κοιτάξτε ποια είναι η αλήθεια, τον ξέρετε τον ΩΣΑ. Ο ΩΣΑ λοιπόν, τι λέει βλέπετε. Ο ΩΣΑ αδειάζει την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπει αδυναμία μείωσης του δημόσιου χρέους. Βλέπει κάμψη των επενδύσεων και όχι ανάπτυξη. Βλέπει ανεργία στο 27%. Και έτσι, πριν αλέκτορα φωνήσει, αδειάζει όλες τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία. Αυτές που χτες μας έλεγαν στη Βουλή, την Παρασκευή και την Πέμπτη, με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Αυτό που ψήφισαν, ρε παιδιά, αυτοί που εσείς ψηφίσατε οι βουλευτές και τους στείλατε κάτω, ψήφισαν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καινούργιες αυξήσεις έμεσων φόρων. Ψήφισαν καινούργιες μειώσεις συντάξεων. Χτες, ρε Χριστιανή μου, με πήρε μία τώρα, να μην πω το όνομά της, και μου λέει: κύριε Νικολόπουλε, γιατί λέτε ψέματα? Καλή μου, δεν λέω ψέματα, Χριστιανή μου, δεν σου λέω ψέματα.
Ζήτα να μάθεις εχθές τι ψήφισε αυτός που μου είπες ότι ψήφισες και τώρα σου ζητάει να τον ψηφίσεις και στις δημοτικές εκλογές. Για ρώτησέ τον, πες του χτες ρε ψηφίσατε κι άλλες μειώσεις κι άλλες αυξήσεις φόρων. Ρώτα καλή μου γυναίκα και μετά να μου πεις αν σου λέω αλήθεια ή ψέματα. Είσαι εσύ περισσότερο από μένα νεοδημοκράτησα. Για ρώτησέ τον σε παρακαλώ. Και αν δεν πιστεύεις εμένα, ούτε τον ΟΟΣΑ πιστεύεις. Ούτε τον ΟΟΣΑ πιστεύεις. Που λέει και φέτος ύφες. Που λέει ότι θα έχουμε καινούργια κάμψη των επενδύσεων. Συνέχιση του αποπληθωρισμού το 2014 και το 2015. Θεωρεί εξαιρετικά δύσκολη και αργή τη μείωση της ανεργίας. Διαπιστώνει αδυναμία μείωση του δημόσιου χρέους. ΑΕΠ που και το 2015 θα παραμείνει στα ύψη σε σχέση χρέους και ΑΕΠ στο 177% και οι προβλέψεις αυτές να σκεφτείς σε παρακαλώ πολύ ότι γίνονται με το ευνοϊκότερο σενάριο, δηλαδή πως η ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία θα εξελίσσεται ομαλά. Ούτε αυτά λοιπόν θέλεις να ακούσεις. Τότε με συγχωρείς, μήπως θες να ακούσεις για τα πρόσθετα μέτρα που ζητάει αυτός ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σενάρια χρεοκοπίας το βλέπεις. Το βλέπεις ρε αγάπη μου, δεν τα βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Ο ΣΑ θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω, λέει, δημοσιονομική εξυγίανση για να μειωθεί το υψηλό επίπεδο του χρέους. Πώς γίνεται ρε γάμωτο. Εδώ και 4 χρόνια μειώνουν τους μισθούς, κόπηκε το ΑΕΠ, πήραμε καινούργια δάνεια, λουκέτα μπαίνουν παντού και το δάνειο αντί να μικραίνει μεγαλώνει. Αυτό όμως αναφέρει τώρα για την Ελλάδα στην ενδιάμεση έκθεση που δημοσιεύτηκε χτες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Ο διεθνής αυτός οργανισμός βλέπει ύφεση στην ελληνική οικονομία και το 2014. Ο ΟΣΕ λοιπόν περιμένει ότι η ανεργία στην Ελλάδα θα πάει, λέει, στο 27%. Το ακούς, τώρα μιλάει για την επίσημη τώρα ανεργία, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αυτά τα λένε οι ξένοι και όταν γράφει το Focus τριτοκοσμικές εικόνες στην Ελλάδα, όταν έρχεται λοιπόν το κόμμα του Βενιζέλου, το κόμμα του 4% να μας εκβιάσει και να μας πει ότι ξέρετε εάν δεν με ψηφίσετε παρότι σας οδηγώ στη χρεοκοπία, θέλετε να δείτε σας παρακαλώ πολύ τι λέει μια νεοδημοκρατική δεξιά εφημερίδα. Το βλέπετε. Μπλόφα λέει στουρνάρα με τα σενάρια χρεοκοπίας. Το βλέπετε. Μπλόφα. Μπλόφα, μπλόφα, μπλόφα του στουρνάρα. Μπλόφα. Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ ο συμπολίτης, ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του κινήματος, επειδή δεν είναι χαζός, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ξεπέρασε κάθε όριο του πανικού στη συνέντευξη που έδωσε τις τελευταίες μέρες. Είπε ότι αν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν την ελιά στα τάρτερα επαληθευτούν, θα έχει πρόβλημα σταθερότητας η κυβέρνηση. Όπερ με θερμινευόμενον, η χώρα θα βαδίσει προς εθνικές εκλογές. Ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών θα κρυφτεί για τους επόμενους μήνες στη βίλα του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα παραδώσει στο κράτος την πολυτελή, την θωρακισμένη BMW των 750.000 ευρώ. Και το ιδεολογικό μοσαϊκό που ίδρυσε το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου θα διαλυθεί εις τα εξών συνετέθη. Γιατί όμως έπρεπε να πει όλες αυτές τις αυτονόητες αερολογίες ο άνθρωπος που κόρεψε εν μια άνοιχτη τις οικονομίες του ελληνικού λαού? Γιατί, μπορείτε να μου πείτε? Γιατί αυτός ο άνθρωπος που είδε δίπλα στη γειτονιά του να αυτοκτονούν άνθρωποι μόλις προχτές? Γιατί αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που βλέπει
μέχρι σήμερα με αποκρουστική έπαρση ότι κατήγαγε περηφανή θρίαμβο την ώρα που δυστυχεί ο ελληνικός λαός, αφού μόνη της συγκυβέρνηση τοποθέτησε τον πύχη των εκλογών στο άθροισμα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που δεν θέλει, λέει, να υπολείπεται σε καμιά περίπτωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον εκβιάζει, ρε παιδιά, αυτός ο ανεκδίκητος, την κοινωνία που δεν θέλει να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό? Και αν εκβιάζει το Σαμαρά, για ποιο λόγο το κάνει και πού αποσκοπεί? Δεν είναι δηλαδή ευκόλως εννοούμενο, αλλά αλήθεια. Εγώ τώρα τι περιμένετε να σας πω? Θέλετε να σας πω τίποτα περισσότερο από αυτό το βίντεο που ο Σαμαράς λέει, ξέρετε, εγώ δεν θα κάνω κυβέρνηση μαζί του? Το έχετε δει αυτό το βίντεο? Θέλετε να δούμε μερικά αποσπάσματα που λέει ο ένας τον άλλον? Εγώ δεν θα κάνω κυβέρνηση με σένα, εσύ δεν θα κάνεις κυβέρνηση με μένα. Τα θυμάστε τι έλεγε ο Φώτης, ο Βαγγέλης, ο Αντώνης? Πρέπει να τα θυμηθούμε τώρα πριν πάμε στην κάλπη. Όχι, 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 εδώ. Τώρα θα μείνεις στην καρέκλα σου εσύ λοιπόν, που μου κουνάς το δικό μου δάχτυλο και μου λες γιατί έφυγα από υπουργός, γιατί δεν κάθισα στα τέσσερα να σώσω την πατρίδα. Κάτσε τώρα μαζί μου λοιπόν, θα δούμε τώρα τον Αντώνη τον Σαμαρά, θα δούμε τον Βενιζέλο, θα δούμε τον Κουβέλη και μετά θα πάρουμε μια απάντηση από το δικό σας άνθρωπο εδώ, από αυτόν που αγαπήσατε πολύ, από αυτόν που, πώς τον λέτε βρε παιδιά, από τον Πανίκα, από τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα σποντάκι που ετοίμασε εδώ η ομάδα του Euro Channel με τα ωραιότερα που ακούσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Και αμέσως μετά θα δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Παναγιώτη του Ψωμιάδη. Και εσείς μην ξεχνάτε να το λέτε παντού ότι σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει ένα κόμμα που λέγεται Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό. Ένα κόμμα με παιδιά δικά σας, όχι πριγκυπόπουλα. Δεν ήταν κανενός, ούτε του Πολίδωρα, ούτε ο δικός μου, ούτε του Ψωμιάδη, ούτε του Ζώη ο μπαμπάς του στο κουβέρνο. Παιδιά αυτοδημιούργητα που ξεκινήσαμε μόνοι μας. Αυτοί αποτελούμε την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, που εμείς κρατάμε αναμένο τον Πυρσό, τη δάδα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εμείς που δεν θέλαμε να προδώσουμε τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και τον κόσμο της Ελλάδος συνολικότερα. Εμείς που θέλουμε να κρατήσουμε την περηφάνεια αυτής εδώ της χώρας. Πάμε να δούμε όμως αυτά που σας λέει ο Νικολόπουλος κάθε μέρα. Μήπως τα έλεγε ο Αντώνης ο Σαμαράς? Για πάμε ρε παιδιά να το δούμε. Σε μια περίοδο όπου καταραίουν τα πάντα, κόμματα, συμπεριφορές, ιδεολογήματα. Επιβεβαιώθηκε πλέον ότι το μνημόνιο ήταν λάθος. Το λεφτά υπάρχουν ήταν λάθος. Κάνε λάθος. Μαζί με τον κύριο Παπαντρέου δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος όταν καταδημαγωγούσαν το λαό ότι λεφτά υπάρχουν? Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μνημονίου που έφεραν τη χώρα ως εδώ? Αλλά θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Φώτη τον Κουβέλη. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Φώτη τον Κουβέλη, για την καθοριστική συμμετοχή τους στην προσπάθεια και για την πολύτιμη συμπαράστασή τους. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.
τον Ιούνιο του 2012 η κρίση έμοιαζε να μην έχει τέλος. Είναι τότε που ο Αντώνης ο Σαμαράς αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία της χώρας για να διαπραγματευτεί με τους δυνάστες δανειστές μας. Ο Πρωθυπουργός ταξιδεύει σε Βερολίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, διαπραγματεύεται με τους ομολόγους του και με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν ολοκληρώνει το διαπραγματευτικό του μαραθώνιο, οι εναγόνοι, οι Έλληνες, ακούνε παραλλαγμένο αυτό που πρωτάκουσα και εγώ με τα αυτιά μου και που στάθηκε η αφορμή να παραιτηθώ από υπουργός. Και τώρα θα πέσετε στα τέσσερα. Έτσι ορίζει η κυρία Μέρκελ και η Τρόικα. Όμως τώρα ήρθε η δικιά σας σειρά. Τι θα κάνουμε? Θα κάτσουμε στα τέσσερα? Θα υποτακτούμε? Θα προσκυνήσουμε? Ο Πολύδωρας, ο Ζώης και εγώ, ο Ψωμιάδης, είμαστε όλοι εδώ με την Ένωση για την πατρίδα και το λαό και είμαστε αποφασισμένοι για την μεγάλη ανατροπή. Δίνουμε μια δύσκολη μάχη, ασυμβίβαστα και αποτελεσματικά. Δεν θα υποτακτούμε. Συγκροτήσαμε την Ένωση για την πατρίδα και το λαό και βάλαμε στην άκρη τους εγωισμούς και τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Ακόμα και κάποιες ιδεολογικές μας διαφορές. Γιατί όλοι γνωρίζουμε, όπως και εσείς, πως σε μια ελεύθερη Ελλάδα μπορούν να ανθίζουν όλες οι απόψεις. Αλλά σε μια υπόδειγμα και διαλυμένη Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Στον χώρο της πολιτικής ζωής δεν έχω ξανασχοληθεί με τα κοινά. Το κίνητρο ήταν βασικά, για να είμαι ειλικρινής, η προσωπικότητα του κυρίου Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και η πρότασή του με βρήκε σύμφωνη και αυτή τη στιγμή είμαι μαζί στο κόμμα που είναι και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι. Ελπίζω την ίδια εκτίμηση και συμπάθεια που τρέφω για το συγκεκριμένο άτομο, αλλά και για τους υπόλοιπους συνυποψήφιους, να ανταποκριθεί και ο κόσμος, να καταλάβει ότι έχει να κάνει με άνθρωπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο και αξιόλογο και να σταθούν δίπλα τους και να παραβλέψουν ό,τι άλλο μέχρι σήμερα ψήφισαν ή θεωρούσαν φερέγγιο και αξιόπιστο. Αυτή είναι η άποψή μου. Το κάνω καθαρά και μόνο από βαθιά εκτίμηση για τα συγκεκριμένα άτομα. Λοιπόν, θέλω και εγώ από την πλευρά μου να σας καλωσορίσω. Δεν θα συστηθώ, διότι στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας και όχι μόνο γνωρίζετε όλοι ότι είμαι η Τασία Μανολοπούλου, η γυναίκα του Νίκου Νικολόπουλου, δύο φορές εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος. Αυτή τη φορά, λόγω της πραξικοπηματικής ψήφισης του νομοσχεδίου περί ασυμβιβάστου υποψηφιότητας βουλευτή ως ευρωβουλευτή, επιστρατεύθηκα με πολύ χαρά όμως και πίστη σε αυτόν τον αγώνα που έχει ξεκινήσει η Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε ένα ψηφοδέλτιο που αποτελεί μια πραγματική ένωση, δηλαδή τέσσερις άνθρωποι, ο Βίρονας Πολύδωρας, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Νίκος Νικολόπουλος και ο Χρήστος Ζώης, ένωσαν τις δυνάμεις τους, έβαλαν στην άκρη όποια προσωπική και πολιτική φιλοδοξία, έχοντας ένα κοινό στόχο και παλεύοντας γι' αυτόν. Έτσι, όντως είναι τιμή και χαρά να τρέχεις και να αγωνίζεσαι σε κάθε μεριά της Ελλάδας για το στόχο αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές για δύο λόγους. Πρώτον, για να δώσουν το μήνυμα που πρέπει σε αυτή την κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τη χώρα και τον λαό της στην κατάσταση που τους έχει οδηγήσει, δεν νομίζω ότι πρέπει να πω παραπάνω. Και δεύτερον, διότι οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη ζωή μας, καθώς δεν έχουμε καταλάβει ότι πλέον όλες οι αποφάσεις για τη ζωή μας παίρνονται στην Ευρωβουλή. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω ο κόσμος να μας στηρίξει. Σαμαρά, να διεκδικήσω το Δήμο Θεσσαλονίκης μετά τον αποκλεισμό μου από τον ευρωσυνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας, μιας και έκριναν οι συνεργάτες αυτοί αθραξιών γύρω από τον κύριο Σαμαρά ότι είχαν καλύτερους από μένα
και αναφέρομαι στις πράσινες ντούκες που σήκωναν ορισμένες και ορισμένοι και πολέμησαν και συνέβαλαν στο να πέσει η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια και ο Κώστας Καραμαλής, δεν είχα άλλο δρόμο να δημιουργήσω το δικό μου κόμμα, την Πατρίδα, που εν συνεχεία αποφασίσαμε και είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις με τον Νίκο τον Νικολόπουλο να ενταχθώ, να εστρατευθώ, να συνεργαστώ με τον Βίρον τον Πολύδωρα και τον Χρήστο τον Ζώη και τον Νίκο τον Νικολόπουλο στην Ένωση για την Πατρίδα και για τον λαό. Μπήκαμε μπροστά γιατί προτάξαμε το εθνικό, το συλλογικό συμφέρον από το κομματικό και το προσωπικό. Και καλέσαμε από την πρώτη στιγμή όλους αυτούς που θέλουν να μπουν εμπόδιο μαζί με εμάς σε αυτή την κοινωνική, πνευματική, πολιτική και οικονομική εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Στο ξεπούλημα της χώρας μας. Γιατί έτσι όπως πάμε, με αυτή την οικονομική πολιτική σίγουρα οδηγούμαστε σε μια σύγχρονη οικονομική γενοκτονία. Εμείς λοιπόν μπήκαμε μπροστά. Καλούμε όλους τους ανένταρτους, τους ανεξάρτητους, αυτούς που δεν εμπνέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα πολιτικά κόμματα, να έρθουν μαζί να συστατευτούμε, να προσπαθήσουμε με άλλες δυνάμεις αύριο και εδώ στη χώρα μας, γιατί η επόμενη μέρα δεν θα είναι όπως η προηγούμενη, αλλά και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, να συνεργαστούμε μέσα σε ένα πνεύμα συνεννόησης, να οδηγήσουμε και την Ευρώπη και την Ελλάδα μας σε έναν άλλο δρόμο, το δρόμο που οραματίστηκε σε ό,τι αφορά τη χώρα μας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μεγάλοι ηγέτες που πίστεψαν στην Ευρώπη των λαών και όχι των τραπεζών, στην Ευρώπη των αξιών, των αρχών και της ισότητας. Έχω πάρα πολλά να σας πω και πολλά να σας δείξω, αλλά καλύτερα να περιμένω τις ερωτήσεις σας. Κλείνω λέγοντας, αυτό το ψευδοδίλημα που έβαλε χθες ο Ναπολέων της κυβέρνησης και επικεφαλής του Πασόκ ο κύριος Βενιζέλος δεν θα περάσει. Αυτός ομός εκβιασμός, ή ψηφίζεται ελληνικέ λαέ την ελιά ή λίγο την κυβέρνηση, δεν θα περάσει. Αυτή τη χαρακτηρίζω ως μια πολιτική αλητεία. Δεν έχουν σήμερα θέση τέτοιες παρεμβάσεις. Την ώρα που εξαθλειώνει το ελληνικός λαός, την ώρα που πεινάει ο ελληνικός λαός, την ώρα που οδεύει στην πτώχευση η χώρα μας και ο ελληνικός λαός, την ώρα που αυτοκτονούν οι Έλληνες, δεν έχουν τέτοιες παρεμβάσεις. Μία είναι η παρέμβαση. Η αγάπη, η συνεννόηση, η αγάπη στην πατρίδα μας, στη θρησκεία μας, στα παιδιά μας, στις αξίες. Να ξαναβάλουμε μέσα στην ψυχή μας τη λέξη πατρίδα, τη λέξη οικογένεια. Νίκο. Να είναι στην πόλη μας ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης και εγώ να απουσιάζω. Παρότι από τη Δευτέρα ένα καινούριο μνημόνιο συζητιέται στη Βουλή, το περίφημο μεσοπρόθεσμο, του οποίου είμαι εισηγητής εκ μέρους των δημοκρατικών ανεξαρτήτων βουλευτών και η ψήφιση του οποίου ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Στην Ολομέλεια συνεχίζεται αύριο η συζήτηση. Δεν θα μπορούσα λοιπόν, γιατί πραγματικά κυρία Μουγκού και οι Μουγκοί μιλούν όταν ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης με τη γνωστή δικιά του μαχητικότητα, την αταλάντευτη πορεία και παρουσία γέννημα θρέμα αυτής της παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά με ένα εύρος τόσο μεγάλο, όχι μόνο στον χώρο των ποντίων όπως το γνωρίζουμε εμείς εδώ καλά στην περιοχή, που χιλιάδες πόντιους φιλοξένησε αυτή η περιοχή και η πόλη μας ιδιαίτερα, όπου αυτοί οι πρόσφυγες έδωσαν το στίγμα και βάλαν την πλάτη της προόδου της δυτικής συμπρωτεύουσας, αλλά και όλη η Ελλάδα γνωρίζει τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη, τον νομάρχη και μετά τον περιφερειάρχη, που δεν μάσαγε τα λόγια του, που τα έβαζε με όλους, με την κυβέρνηση, ακόμα και όταν
ήταν η δικιά μας η κυβέρνηση στα πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτή είναι η ώρα για τις όρθιες συνειδήσεις. Για τα πολιτικά πρόσωπα που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν νιώθω την ανάγκη εδώ στη γενέθλια πόλη μου, εδώ που μεγαλώνουν τα παιδιά μου, εδώ που δραστηριοποιούμεθα όλοι, να πω, ώρα που είναι και μέρα που είναι, πόσο δυστυχής είμαι γιατί επιβεβαιώθηκαν οι λόγοι που με οδήγησαν στην παρέτησή μου από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη. Όπως σας είπα, θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη την, όχι προσεχή, την μεταπροσεχή, την μεθεπόμενη Τρίτη, το βράδυ στις 8, όλη η Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό. Θα είναι η κεντρική προεκλογική μας συγκέντρωση. Θα έρθει και θα μιλήσει ο Βίρονας ο Πολύδωρας. Και το βάρος της επιτυχίας αυτής της συγκέντρωσης δεν πρέπει να μείνει μόνο στην πλάτη του Παναγιώτη του Ψωμιάδη. Το λέω γιατί αυτός είναι ο οικοδεσπότης εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Πώς τον έλεγε μωρέ ο Αντώνιος Σαμαράς, αρχιστράτηγο. Σε αυτούν λοιπόν την πλάτη είναι η συγκέντρωση της τελευταίας Τρίτης. Έχει κλείσει ένα ξενοδοχείο ο Παναγιώτης. Πιστεύω εκεί στο Πόρτο Hotel, νομίζω ότι καλά το λέω, στις 8 το βράδυ, να είσαστε όλοι εκεί. Ελάτε να σφίξουμε τα χέρια. Ελάτε να δώσουμε μια υπόσχεση τιμής. Ότι εμείς θα φέρουμε την ανατροπή. Ότι εμείς δεν θα τους επιτρέψουμε να δολοφονήσουν την πατρίδα, το λαό, τη ζωή μας. Ότι εμείς έχουμε πάρει την απόφασή μας. Και τώρα που μας είπε και ο κύριος Βενιζέλος πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτόν, τότε είναι εύκολο ρε παιδιά. Είναι πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε εκείνες τις θυσίες, τους αγώνες που είδατε λίγο πριν στο σποτ, που έκαναν πριν 2, 3, 4 χρόνια οι συμπατριώτησες και οι συμπατριώτες μας που βγήκαν οι αγανακτισμένοι στο Λευκό Πύργο, στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Δεν χρειάζεται. Φτάνει η ψήφος. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν βλέπεις ότι έχουν βάλει κιόλας τα κλάματα. Κλαίει κιόλας ο Βενιζέλος. Θεωρεί δεδομένο ότι εσύ τον έχεις προγράψει. Ότι εσύ τον έχεις τελειώσει. Και πού ποντάρει τώρα. Λέει, βλέπει ότι δεν μπορούν να κρυφτούν πια. Είδατε προχθές τον Πρετεντέρη, το Μέγκα το είδατε. Τώρα πια αρχίζουν σιγά σιγά και αλλάζουν τα νούμερα για τις δημοσκοπήσεις όσο πλησιάζει η ώρα. Τώρα ανακαλύψανε ότι ο Κασιδιάρης, το είδατε, η απογείωση του Κασιδιάρη. Ξαφνικά και το Μέγκα παραδέχεται τα υψηλά ποσοστά. Το ίδιο λοιπόν θα βλέπετε τώρα μέρα με τη μέρα, αφού τα οικονομήσανε οι δημοσκόποι, αφού τα τσεπώσανε, τώρα θα βλέπετε να τα αλλάζουνε. Ακόμα και ο Πρετεντέρης και η παρέα του να βλέπουν ότι ήταν μάταιος ο κόπος με τις δημοσκοπήσεις. Και έτσι λοιπόν να έρχονται λίγο-λίγο και να λένε παιδιά ότι ναι, ξέρετε, κάναμε, φτιάξαμε, αλλά, καλά. Όταν λοιπόν είμαστε παραμονή των εκλογών και λέει ότι είναι ώρα να κλείσουν 100.000 επιχειρήσεις που κοιτάει το ρολόι του, είναι ώρα να φύγει αυτός ο κύριος, τον ξέρετε ποιος είναι. Είναι ο κύριος Προβόπουλος, ο οποίος έβγαλε εγκύκλιο λέει και τους είπε αφήστε τις αδύναμες εταιρείες να πτωχεύσουν. Ακούτε, στο πύρτο εξώτερο στέλνει ο κύριος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Βρε Χριστιανέ μου, όταν σου κάνει αυτά 15 μέρες πριν τις εκλογές, καταλαβαίνεις ότι θα σε σουβλήσει μετά τις εκλογές χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα ρευστότητας
Τους καλούν τώρα οι τράπεζες να τις αποσωληνώσουν από τη χρηματοδότηση και να τις αφήσουν να κλείσουν. Αυτή είναι η δημιουργική καταστροφή. Ακούτε, οι ελληνικές τράπεζες που φάγανε το μεδούλι μας, που τους δώσαμε το αίμα μας, τώρα λέει πρέπει να αφήσουν, λέει, τις επιχειρήσεις τις άλλες να πτωχεύσουν. Γιατί δεν πτωχεύσανε αυτοί οι χρεοκοπημένοι που δώσανε θαλασσοδάνεια στις οικογένειές τους, στα παιδιά τους και στις θυγατέρες τους? Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, ε? Θα πάνε φυλακή. Δεν θα γλιτώσει κανένας από αυτούς τους απατεώνες. Αρκεί εσείς να δείξετε ότι δεν ξεχνάτε. Να δείξετε ότι είστε με τις δυνάμεις της δικαιοσύνης και της τιμωρίας. Άκου τι είπε. Έστειλε χτες γράμμα. Χιλιάδες, λέει, να κλείσουν. Και το άλλο, ότι μέσα τώρα στο Μάιο 500 σπίτια βγήκανε γιατί δεν είχανε. Στον πληστηριασμό. Κατησχέθησαν. Γιατί δεν είχανε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους στο ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ. Ήμουν περιοδία στη Χαλκίδα. Εκεί, στο επιμελητήριο, έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Και να σας πω την αλήθεια, δεν το πίστευα, ότι για μένα έναν απλό επαρχιώτη βουλευτή, που δεν είμαι από το αθηνοκεντρικό κράτος, που δεν ήταν ο μπαμπάς μου υπουργός, πρωθυπουργός, βιομήχανος, επιχειρηματίας, λεφτάς, ένας φορτηγατζής που τον πήρε ο Θεός και πολύ νωρίς από το 1967 και άφησε 4 μικρά ορφανά να βγουν στη βιοπάλη. Στην κυριολεξία στη βιοπάλη. Εγώ πουλάω λαχεία από 8 χρονών. Το πρώτο μου ένσημο είναι στα 16 μου χρόνια. Σε ένα ξυλουργικό εργοστάσιο που φτιάνει μανταλάκια στην Πάτρα. Του Ψωμιάδη του Σοκράτη. Συνεπώνυμος με τον Ψωμιάδη εδώ. Μπορεί να είναι και τίποτα συγγενής, γιατί και αυτοί πόντι είναι. Έχουμε πολλούς κάτω στην Πάτρα. Ξέρετε, είναι να σου σηκώνεται η τρίχα. Ελάτε μια μέρα μαζί μου. Ελάτε μια μέρα μαζί μου να σκουπίστε και εσείς τα δάκρυα αυτών των ανθρώπων που βλέπουν να φεύγει η γη κατά από τα πόδια τους και να ακούνε αυτή την ανελαίητη, τραγική κυβέρνηση της συμφοράς του Σαμαρά και του Βενιζέλου να λέει εμένα δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να πληρώσω πρώτα στους ξένους τοκογλύφους και εσείς σας πεθάνετε. Να λέει, να έρχεται ο κύριος Βενιζέλος και να καμαρώνει με την κυρία Λάτση και να βγάζει φωτογραφίες. Για κοιτάτε εδώ, για κοιτάτε. Γιατί δεν τους κάνουνε μηνύεις, ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. Γιατί δεν λέει φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Το βλέπετε. Η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη. 120 εκατομμύρια. Πού, παιδιά? 6 ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ακούτε, μια μεγάλη απάτη που στήθηκε εδώ από τους κερδοσκόπους. Και όλα, ξέρετε από πού άρχισαν? Όταν ένα οργανωμένο σύστημα πολλούσε αέρα μετοχές της Eurobank. Κύριε Βενιζέλο, της Eurobank. Σορτάροντας τη μετοχή στο μείον 17%. Μείον 17 μόνο σε μια συνεδρίαση. 200 εκατομμύρια μετοχές της Eurobank, που ήταν αέρας φρέσκος και κοπανιστός, τσάκισαν στην κυριολεξία την τιμή της, την ώρα που οι Έλληνες μικρομέτοχοι που μπήκαν στην αύξηση δεν μπορούσαν να πουλήσουν γιατί δεν είχαν τα χαρτιά στα χέρια τους. Το κόλπο προέβλεπε σορτάρισμα της μετοχής σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις για να φτάσει η τιμή. Ακούστε ρε παιδιά, ακούστε ρε Ελληνίδες και Έλληνες, ακούστε ρε πατριώτες που θέλετε να πάτε να ψηφίσετε τους απατεώνες, να φτάσει η τιμή στο μείον 55%. Τότε τα λαμόγια αυτά λοιπόν που στήσανε τη δουλειά θα αγόραζαν τις μετοχές που είχαν πουλήσει αέρα και θα αποκόμιζαν κέρδη 120 εκατομμύρια ευρώ από τη σποτ αγορά, χωρίς να υπολογίσει κανείς και τα παράγωγα. Το καταλαβαίνετε? Ορίστε, τα κοράκια. Ρώτησε το Βενιζέλο προχτές η Δημοκρατία. Του είπε, κύριε Βενιζέλο,
Εσύ είναι αλήθεια ότι αγόρασες ελληνικά ομόλογα στο 25%? Μωρέ, ακούτε. Το ακούσατε αυτό, το διαβάσατε. Ήτανε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Του λέει Βενιζέλε. Πρώτη σελίδα. Δεν μίλησε. Βενιζέλος. Μη μας ακούσω. Το ακούσατε πουθενά αυτό? Το ακούσατε? Ρώτησαν, ρε παιδί μου, τον συμπρωθυπουργό, τον συγκυβερνήτη. Προχτές. Πρώτη σελίδα. Η Αθηναϊκή Εφημερίδα, η Δημοκρατία. Κύριε Βενιζέλε, αγόρασε στο 25% τα ομόλογα τα δικά μας? Δηλαδή, αν αγόρασες 100 εκατομμύρια, εδώ είσαι 25. Μωρέ, ακούτε. Εγώ, ακούστε, εγώ σας τα είπα. Και θα σας τα πω και αύριο και μεθαύριο. Και σας τα λέω με πόνο ψυχής. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνετε κι εσείς. Μπείτε μπροστά. Σταματήστε από τα τηλεοπτικά παράθυρα να βλέπετε όλους εμάς που ματώνουμε και αγωνιζόμαστε κάτω στον δρόμο. Ελάτε, βάλτε λίγο πλάτη. Γίνετε κι εσείς συμμέτοχοι για αυτή την καινούργια απελευθέρωση της Ελλάδος. Να τους διώξουμε. Να φέρουμε την ανατροπή. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Όσοι όμως νιώθετε όπως νιώθω εγώ, ο Πολίδωρας, ο Ψωμιάδης, ο Ζώης, όσοι είσαστε στη λαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, ελάτε μαζί μας. Βάλτε λίγο πλάτη. Ελάτε. Σας έχουμε ανάγκη. Και όσοι θελήσετε να βάλετε και σταυρό στο ψηφοδέλτιο της Ένωσης για την πατρίδα και το λαό, τότε να θυμηθείτε. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Είναι η Αναστασία Μανολοπούλου Νικολοπούλου. Βάλτε ένα σταυρό σε μια γυναίκα που συμμετέχει στα κοινά. Βγαίνει όλες τις φορές κάτω στα δημοτικά πράγματα, πρώτη από τους πρώτους στους συνδυασμούς. Και είναι μια γυναίκα, αγωνίστρια, με 4 παιδιά, που έρχεται ακριβώς με την παρουσία της να γίνει σημαδούρα, γιατί ο Αντώνιος Σαμαράς δεν ήθελε να κατέβει, να είναι στο ψηφοδέλτιο ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Δεν ήθελε να ακούει αυτή την ενοχλητική φωνή. Το μαξί μου ακούει! Αντώνη, μας ακούς? Τρελαινότανε με αυτή τη φωνή. Ε, λοιπόν, κάντε εσείς αυτή την ώρα την ψήφο σας δύναμη της ανατροπής. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους. Καλή απόφαση. Καλό βόλι. Και μην ξεχνάτε, τα όνειρά μας θα γίνουν οι εφιάλτες τους. Καλό σας βράδυ.